εζήτη ειδήν τον Ιησούν της εστί. Αδερφοί μου, σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας αποκαλύπτει άνθρωπον ο οποίος ζητεί να ειδεί τον Ιησούν. Διέρχεται ο Κύριος μας από την πόλη της Ιεριχούς και εις το δρόμο θεραπεύει έναν τυφλόν ονόματι Βαρτίμεον. Προχωρεί ο Κύριος μας εν μέσω πλήθους πολλού κόσμου και όπως προχωρεί υψώνει τους οφθαλμούς του και βλέπει επάνω σε μία σικομορέα ένα πλάσμα. Του ομιλεί και του λέγει το όνομά του. Εδώ αποκαλύπτεται η θεότης του Κυρίου μας. Ζαχαίε του λέγει. Κατάβηθη, γιατί σήμερα θέλω να μείνω στο σπίτι σου. Αυτός ο Ζαχαίος, αδερφοί μου, ήταν ένας από τους πολλούς που ακολουθούσαν τον Χριστό, πλην όμως δεν ειδύνετο να τον ειδεί, διότι ήταν το ανάστημά του μικρό, λέγει. Τι δουλειά να έκανε αυτός ο Ζαχαίος? Ήταν αρχιτελώνης, δηλαδή αρχηγός των τελωνών. Οι τελώνες τι έκαναν? Υγόραζαν τους φόρους του βασιλέως και αντί να πάρουν αυτό το οποίο ήταν εις αυτούς γνωστό, έβαζαν περισσότερα χρήματα. Έδιδαν αφορμή εις τους υπηκόους εκεί να τους βλέπουν πλέον ως κλέπτες. Είναι όπως αυτή τη στιγμή, αδερφοί μου, έχουμε και εμείς τα ίδια. Φόρους ζητούν. Ζητούν φόρους. Φόροι δεν υπάρχουν, χρήματα δεν υπάρχουν και αυτή τη στιγμή που μιλούμε έχουμε 1.700 οι οποίοι αυτοκτόνησαν στην Ελλάδα. 1.700 άτομα έπιασαν ο διάβολος. Δια ποιο λόγο? Διότι δεν έχουν να πληρώσουν τους φόρους, ζητούν φόρους. 500 εκτρώσεις γίνονται το χρόνο και η Ελλάδα μας πού πηγαίνει, πού βαδίζει? Στον αφανισμό. Και αν δεν προσέξουμε, αδερφοί μου, να επιστρέψουμε στον Θεό, θα έρθουν περισσότερα κακά. Διότι ο Κύριος μας ζητεί μετάνοια. Ζητεί επιστροφή. Ζητεί υπακοή στο θέλημά του και στον νόμο του. Στον μεγάλο κανόνα τον οποίο συνέγραψε ο Ανδρέας ο Κρήτης περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση του σημερινού κόσμου. Ο νόμος εισθένησε, αργεί το Ευαγγέλιο. Γραφή πάσα εν σύ παρημέλητε, προφήτε ητώνησαν και πας δικαίου λόγος. Ο νόμος εισθένησε, λέγει. Τι είναι αυτός ο νόμος?
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν άνοιξαν ποτέ την Αγία Γραφή. Χριστιανοί. Γεννήθημε, μεγαλώσαμε, γυράσαμε. Είμεθα χριστιανοί και δεν γνωρίζομαι τι έκανε ο Χριστός, τι είπε ο Χριστός. Δεν γνωρίζομαι ποιος είναι και από πού ήρθε και τι έκανε. Δεν γνωρίζομαι ότι ταπεινώθη, ότι έγινε άνθρωπος για να μας σώσει. Δεν γνωρίζομαι ότι σταυρώθηκε για μας και έχισε το αίμα του. Ο νόμος εισθένησε, λέγει ο Ανδρέας ο Κρήτης. Ο νόμος εισθένησε. Δηλαδή, ποιος είναι ο νόμος του Κυρίου μας? Το Ευαγγέλιο. Ξέρετε, αδερφοί μου, όταν θα γίνει η κρίση του κόσμου, όταν θα καθίσει επί θρόνου δόξης να κρίνει τον κόσμο ο Θεός, θα ανοίξει το Ευαγγέλιο, τούτον το οποίο ονομάζεται νόμος του Θεού, και θα μας ερωτήσει: «Εκάνατε αυτά που σας γράφω?» Τι θα απαντήσουμε? Τότε θα ακούσουμε την αυστηρή εκείνη διαταγή: «Πορεύεστε επ' εμού οι κατηραμένοι στο πύρτο αιώνιον. Θεέ μου, λύτρωσέ μας». Να διαβάζετε, αδερφοί μου, να διαβάζετε, να μελετάτε τον νόμο του Θεού. Ο νόμος εισθένησε, λέγει ο Ανδρέας ο Κρήτης. Αργεί το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το οποίο ακούμε, εάν μεν με τη χάρη του Θεού υπάρχει ένα κήρυγμα, κάτι καταλαβαίνουμε. Όταν δεν υπάρχει κήρυγμα, τι θα καταλάβεις? Τι κατάλαβες? Άκουσες ότι ο Ζαχαίος ήταν πάνω στη Σικομορέα. Και τι ήταν ο Ζαχαίος? Γνωρίζεις τι έκανε? Εκείνος λέγει, όταν τον εκάλεσαν τον Κύριον στο σπίτι του, εφανέρωσαν ότι ειδίκησε, έδωκε αφορμήν στον κόσμο να τον καταδιώκει και να τον δαχτυλοδείχνει. Ιδού ο κλέπτης, ιδού ο καταχραστής, ιδού αυτός ο οποίος κατεδίωκεν του φτωχούς, κατεδίωκεν τις χείρες και τα ορφανά. Τι θα πούμε? Ο νόμος εισθένησε. Αργεί το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο τούτο το οποίο ακούμε έχει πάθει αργία. Γιατί? Διότι δεν το διαβάζουμε, δεν το ανοίγουμε, δεν το κοιτάζουμε. Ο νόμος εισθένησε, αργεί το Ευαγγέλιο. Και στον τόπο του Ευαγγελίου υπάρχει ένα άλλο Ευαγγέλιο σήμερα. Αυτό το οποίο ονομάζεται τηλεκόλασης. Τηλεκόλασης, όχι τηλεόρασης, τηλεκόλασης. Μέσα σε εκείνον το κουτί το οποίο έχει ο καθένας από εμάς στο σπίτι του για να ξέρουμε τι γίνεται ο κόσμος, δεν δείχνει τίποτε άλλο. Ακούσατε όμως ένα φοβερό παράδειγμα. Ο Άγιος Παΐσιος στο Άγιο Όρος, τον επεσκέφθησαν κάποτε από την Αθήνα επισκέπτες και προσκυνητές, και εκείνος τους έβαλε και κάθισαν πάνω σε ένα κομμάτι από πέτρα, από πεύκο, και πήρε στα χέρια του ένα δίσκο με λοκουμάκια. Έδωσαν εις τον έναν, έδωσαν εις τον άλλον, έδωσαν εις τον άλλον και έφτασαν εις τον τελευταίο, και εκείνος έκανε ότι του έπεσε το λοκουμάκι, το έσκυψε κάτω, το πιασε και του το έδωσε. Του λέει: «Γέροντα μου, τι κάνεις, να το φάω αυτό?» «Ναι», του λέει, «να το φας αυτό, δεν είσαι δημοσιογράφος?» του λέει. «Τι ταΐζεις την νεότητα?» του λέγει. «Αυτές τις ακαθαρσίες του ταΐζεις την νεότητα». «Ναι, αδερφοί μου». Αυτό είναι η πληρωμή την οποία έχουμε. Αργεί το Ευαγγέλιο,
και στον τόπο του Ευαγγελίου βρίσκεται η τηλεκόλαση. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί δεν λένε τίποτε, τίποτε, τίποτε. Δεν λένε τίποτε να πληροφορήσουν τον κόσμο και να τον οδηγήσουν στο καλό. Οδηγούν την νεότητα στην αμαρτία. Θέλετε να μάθετε, να δείτε ποια είναι η νεότητα σήμερα. Να επισκεφτείτε ένα στρατόπεδο. Θα ακούσετε εκεί να βλασφημούν όλα τα παιδιά των Χριστών και την Παναγία μας, τον Τίμιο Σταυρών, τα Ιερά και τα Θεία. Επισκεφτείτε ένα γήπεδο που είναι η Θεά Μπάλα. Εκεί έχουμε μια μπάλα η οποία έγινε Θεά σήμερα. Εκεί θα ακούσετε μόνο βλασφημία στην Παναγία μας, στον Χριστό, στον Τίμιο Σταυρών, στα Ιερά και τα Θεία. Πού πηγαίνουμε? Πού πηγαίνουμε, πού θα φτάσουμε, πόσο θα μας αντέξει ο Κύριος μας, πόσο θα έχει υπομονή. Εξέστρατε, λέει ο θυμός του Θεού, δηλαδή έφτασε το ποτήρι, ξεχύλισαν, τελείωσαν τα πάντα και να περιμένουμε άλλα χειρότερα, αδερφοί μου. Άλλα χειρότερα να περιμένουμε. Ο νόμος εισθένει στην αργή του Ευαγγέλιον. Προφήτε εν σύ και πάσα γραφή έχουν αργήσει και αυτά. Η τόνισα, λέει, δηλαδή δεν έχουν δύναμη, όπως το παιδί το οποίο ή ο άντρας ο οποίος δεν έχει αίμα και θέλει μετάγγιση αίματος. Αυτό έγινε και σήμερα εις τους χριστιανούς, εις τους ορθοδόξους χριστιανούς της Ελλάδος. Ο νόμος εισθένει σε αργή το Ευαγγέλιον. Πάσα γραφή εν σύ παρημέλητε προφήτε οι τόνισαν και πας δικαιολόγος. Ω Θεέ μου, ο λόγος των δικαίων, δηλαδή των προφητών, των Αγίων, των μαρτύρων, των ομολογητών, των οσίων, των ασκητών, των μαρτύρων οι οποίοι έχησαν το αίμα τους για το Χριστό μας. Και αυτά όλα επειδή ο κόσμος τηρεί αυτό το οποίο γράφει το Ευαγγέλιο. Τι γράφει το Ευαγγέλιο? Εάν μη έρθει η αποστασία πρώτων λεγιού και έρχεται ο Υιός της απολίας. Εάν δεν φύγουμε όλοι από τον Θεό, λέγει, και να αναλάβει ο Αντίχριστος τον κόσμο, τότε θα είναι και το τέλος του κόσμου. Αδερφοί μου, να πούμε περισσότερα. Είναι θλιβερά αυτά τα οποία σας λέγω, αλλά είναι η πραγματικότητα και πρέπει να προσέξουμε. Να προσέξουμε να επιστρέψουμε κοντά στο Θεό για να μας σώσει ο Θεός μας. Εκείνος περιμένει, η Παναγία μας κλαίει για μας στον Υιό της και τον παρακαλεί να μακροθυμήσει. Υιέ μου και Θεέ μου, μακροθύμησο, λέει. Έγινες άνθρωπος για να σώσεις αυτόν τον κόσμο. Σώσε τον, μακροθύμησον, Υιέ μου και Θεέ μου. Αδερφοί μου, ειδούν είναι καιρός ευπρόσδεκτος, ειδούν είναι ημέρα σωτηρίας. Και λέγει ο Κύριός μας, τι λέγει, τι μας λέγει? Προσέξετε, λέγει, μη σας πάρει ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Ο κόσμος της αμαρτίας, ο κόσμος της βλασφημίας, ο κόσμος της πορνείας και της μοιχείας μέσα στους δρόμους και μέσα στα καταγόγια. Πού να πάτε μέσα σε εκείνα τα νυχτερινά τα κέντρα? Τι θα δείτε εκεί? Την αμαρτία ξεσκέπαστη, όχι σκεπασμένη, ξεσκέπαστη την αμαρτία. Πώς είναι να μας αντέξει ο Θεός μας? Λέγει, προσέχετε, μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, λέγει. Μην πάρετε τη μορφή τούτου του κόσμου. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε στα σχολεία άλλη μορφή. Βλέπουμε στα οικεία άλλη μορφή. Βλέπουμε εντός της εκκλησίας άλλη μορφή. Τι βλέπουμε στην εκκλησία? Προσέξετε το πολύ, αδερφοί μου.
προσέξετε το πολύ, δεν έμεινε ούτε μονή, δεν έμεινε ούτε ναός, ο οποίος δεν έχει πάρει τη μορφή του κόσμου της αμαρτίας, του κόσμου της καταστροφής. Εισέρχονται μέσα στην εκκλησία με τα παντελόνια και ποζάρουν ότι κάτι έχουν. Έρχονται με τα κολάν και ποζάρουν ότι κάτι έχουν. Έρχονται μέσα στην εκκλησία με τα κοκκινάδια βαμμένες και πάνε να κοινωνήσουν. Αδερφοί μου, πόσο θα μας αντέξει ο Θεός? Αυτά τα οποία σας λέγω τα ακούτε, είναι θλιβερά, αλλά πρέπει να τα ακούσουμε. Διότι αν δεν τα ακούσουμε, αν ο άρρωστος δεν μπει στο γιατρόν που είναι η πληγή του, τι θα κάνει? Η πληγή την οποία αναφέρω πρέπει να διορθωθεί, να κλείσει για να αλλάξουμε πορεία, για να μας αξιώσει ο Θεός, να δούμε και εμείς τον Χριστό. Για να τον δούμε όμως, θα κάνουμε αυτό που έκανε ο Ζαχαίος. Ανέβηκε, λέγει. Ανέβηκε. Εζήτη δίν τον Ιησού της εστί. Μα έφυγε από τον κόσμο. Ανέβηκε ψηλά πάνω στο δέντρο για να τον ειδεί. Και για να τα ειδείς τον Θεό, πρέπει να φύγεις από τον κόσμο, να πάεις στο Χριστό, να πάεις στην αγάπη του Χριστού. Εκείνος μας έδειξε το παράδειγμα να ανέβει στο όρος του Θαβόρ και μετεμορφώθη. Εκείνος ανέβει στο όρος υψηλών κατηδίαν προσεύχεστε. Ανέβηκε μόνος του για να προσευχηθεί. Ανέβηκαν, όλοι όσοι ανέβηκαν είδαν τον Χριστό. Όσοι μένουν στον κόσμο δεν βλέπουν τον Χριστό. Έρχονται πολλοί στην εκκλησία. Ποιος γνωρίζει τον Χριστό, ποιος τον είδε? Θυμούμαι, αδερφοί μου, να σας πω έναν από τον νόμο του Κυρίου μας. Δεν πρέπει η γυναίκα, λέγει, να προσεύχεται ακάλυπτη. Πρέπει να έχει μαντιλάκι στο κεφαλάκι της. Και αν δεν έχεις ένα μαντιλάκι στο κεφαλάκι, δεν πάει η προσευχή σου στο θρόνο του Θεού. Το λέγει το Ευαγγέλιο. Διαβάστε τον νόμο του Θεού να το βρείτε. Το γράφει προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Με αξίωσε ο Θεός και επισκέφθηκα τη Ρωσία, την Αγία Ρωσία, και είδα τον κόσμο χιλιόμετρα ο ένας πίσω από τον άλλο για να επισκεφθεί, να προσκυνήσει την Αγία Ματρόνα. Και ο αέρας ήταν παγωμένος. Παγωμένος τόσο πολύ, και οι μητέρες με τα παιδάκια τους στην αγκάλι τους, όταν ήταν κοριτσάκι, κοριτσάκι το βρέφος, του εφορούσε μαντιλάκι. Τους έδωσαμε την πίστη και την τηρούν και εμείς την πετάξαμε. Την παρεμαντήσαμε, δεν την τηρούμε. Δεν είναι εκείνος που είπε «Δήμας βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεση». Από τη δική μας τη διαγωγή δεν βλασφημείται ο Θεός. Γι' αυτό να παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας αξιώσει όπως τον Ζαχαίο, να ανέβουμε κι εμείς υψηλά για να τον δούμε τον Κύριο, να τον γνωρίσουμε. Ήθελε να ειδεί τι σεστή, ήθελε να ειδεί τον Ιησού τι σεστή, ποιος είναι. Μα για να το δεις τον Χριστό ποιος είναι, πρέπει να ανέβεις, να φύγεις από αυτόν τον κόσμο. Να μείνεις μέσα στον κόσμο και να ζητήσεις να δεις τον Ιησού. Να μην κάνεις τα τι κάνει ο κόσμος. Πρέπει να ξεχωρίσεις. Πρέπει να αλλάξεις δρόμο. Να πάεις αντίθετα στο ρεύμα. Το ρεύμα το οποίο ακριβώς παρασύρει σήμερα όλο τον κόσμο. Κύριε, αξίωσέ μας όπως τον Ζαχαίο να μετανοήσουμε. Αξίωσέ μας και εμάς στην βασιλεία σου την υπουράνιον, της οποίας ήθελα να γίνουμε κληρονόμοι αμήν.